Από εκεί που θα έδινε ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους, πλέον έχει μετατραπεί σε εφιάλτης. Ο λόγος για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, την οποία κινδυνεύουν να χάσουν πολλοί φορολογούμενοι που δεν είναι συνεπείς σε όλες τους τις οικονομικές υποχρεώσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Νίκος Πετρογιαννάκης από το Ρέθμνο, που είναι συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ. Αυτό που γίνεται είναι ένας εκβιασμός στον πολίτη. Δηλαδή σου λέει, εάν δεν μου πληρώσεις αυτά, θα σου καταργήσω τα προηγούμενα. Έτσι το βλέπω, ότι είναι ένας εκβιασμός του κράτους, ομός, που μόνο οι γκάγκστερς και οι τυχοδιώκτες κάνουν. Ο κύριος Νίκος με την κουτσουρεμένη σύνταξή του προσπαθεί κάθε μήνα να πληρώσει τη δόση για τη ρύθμιση των 100, να πληρώσει μία ακόμα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έκανε ώστε να μην χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, να βιοποριστεί αλλά και να συντηρήσει το άνεργο παιδί του. Τα λεφτά που έχω ρυθμίσει είναι 2,5 χιλιάρικα. Με τις 100 δόσεις και αυτά που πήγα και ρύθμισα εχθές είναι 1.300 ευρώ. Δεν μιλάμε για κανένα υπέρογκο ποσό. Δεν μπορεί να τα δώσεις. Πού να τα βρεις. Δηλαδή να μην τρώγω, να μην πίνω, να μην πληρώσω τη ΔΕΗ μου, να μην πληρώσω το νερό. Δεν γίνεται. Πρέπει όλα αυτά να τα καλύπτουμε. Πως εξηγεί ο οικονομολόγος Σταύρος Βουρβαχάκης, ο ΣΥΒΙΟ για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων αποτελεί η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, από την οποία όμως αποκλείονται φορολογούμενοι με μικρές οφειλές. Πρέπει να έχει εισόδημα. Η οφειλή σου αυτή να είναι πάνω από το 30% του εισοδήματός σου για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 100, των 12 δόσεων. Το 12 θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε τον 100. Να κρατήσουμε τον 100, που σημαίνει τι. Σημαίνει αν έχεις δηλώσει πέρυσι εισόδημα 20.000 ευρώ, πρέπει η οφειλή σου να είναι από 6.000 ευρώ και πάνω, για να μπει στη ρύθμιση των 12. Σε σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να εξοφλούν τις δόσεις τους ως εξής. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 να πληρώνουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, και από 1η Ιανουαρίου 2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή χωρίς καμία ημέρα καθυστέρηση. Η βούληση που υπάρχει είναι τελικά να μην κρατηθεί τελικά αυτή η ρύθμιση, γιατί δεν την έχουν δει εξ αρχής με καλό μάτι οι δανειστές μας. Εξ αρχής, από εκεί προέρχεται όλη η πηγή του κακού. Ενώ ήταν ένα θετικό μέτρο, βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν τρικλοποδιές, υπάρχουν εμπόδια. Εκτίμηση πάντως των οικονομολόγων είναι ότι μέχρι τα τέλη του 2016, χιλιάδες φορολογούμενοι, κυρίως επαγγελματίες, θα βρεθούν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων, επειδή δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις άλλων ρυθμίσεων που έχουν κάνει για να μην χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων.